Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, το μεταναστευτικό, ήταν το αντικείμενο της συζήτησης που έγινε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παπά, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Μάνου Λογοθέτη και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Η εικόνα αυτή στους δημόσιους χώρους της πρωτεύουσας του νησιού που αδικεί την εικόνα της Ρόδου, αδικεί τους Ροδίτες, αδικεί θα σας έλεγα και συνολικά την προσπάθεια που έχει καταβάλει η ελληνική πολιτεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα νέα τις τελευταίες μέρες είναι θετικά, είναι ευχάριστα. Έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε και αυτό το πρόβλημα χάρη στον συντονισμό με τις αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται των μεταγωγών στο λιμενικό, στην τοπική κοινωνία, στην περιφέρεια. Και έχουν υπάρξει, θα σας δώσει τα στοιχεία στη συνέχεια και ο αρμόδιος υπουργός συνάδελφος Γιάννης Οικονόμου, πολλές μεταγωγές. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από την πρώτη στιγμή διέθεσε τις θέσεις στο σύστημα υποδοχής και ασύλου, ώστε να αποσυμφορηθεί, να εκτονωθεί η κατάσταση και το πρόβλημα, το οποίο έχει σήμερα βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Πάντοτε οφείλουμε να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, να έχουμε στο νου μας καταστάσεις που είναι κρίσιμες για τις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο όταν υπάρχει έξαρση και όξυνση, αλλά και όταν τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο τακτοποιημένα από ότι σε προηγούμενες περιόδους. Αυτό σημαίνει ότι δεν εφησυχάζουμε και ότι είμαστε εδώ να αναζητούμε πάντοτε τις βέλτιστες καλές λύσεις. Η συνεργασία μας με την περιφέρεια είναι άριστη και σε επίπεδο κυβέρνηση συνολικά και σε επίπεδο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σε ό,τι αφορά εμάς, θα ξεκινήσω από εμάς, στην περιφέρεια του Αιγαίου. Δεν κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από καμία συζήτηση περί αρμοδιοτήτων. Οποτεδήποτε υπήρξε στον τόπο μας ένα πρόβλημα, πόσο μάλλον ένα τόσο μεγάλο και σοβαρό όπως αυτό, ήμασταν πάντα εκεί παρόντες, όσο πιο δημιουργικά μπορούμε να είμαστε παρόντες στην διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Ο στόχος να αμβληθούν οι επιπτώσεις από αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί λέω να αμβληθούν και να μην εξαλειφθούν, γιατί δεν μπορεί να εξαλειφθούν όταν έχεις να κάνεις με τις μεγαλύτερες μετακινήσεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Ήδη υπηρεσίες μας, υπηρεσίες ασφάλισης του λιμενικού συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι στο να δούνε και να λύσουν το πρόβλημα αυτό από τη ρίζα του. Θέλω να πω και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι ότι είδαμε ότι υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν βγήκε τον τελευταίο καιρό. Είχε έρθει στα νησιά μας από τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, γι' αυτό φάνηκε τόσο έντονο το πρόβλημα το τελευταίο δίμηνο. Γι' αυτό το είδαμε όλοι τόσο έντονα. Υπάρχει συμμετοχή ανθρώπων από το νησί μας, δυστυχώς. Έχουμε σε διάφορους μετανάστες οι οποίοι συλληφθήκαν σε νησιά όπως η Πάτμος, η Τήλος, η Κάρπαθος και η Σίμη. Μας ενημερώσαν ότι είχαν βγει στην Ρόδο από τα 5 παράλια και τους δοθήκαν πλαστά έγγραφα και εισιτήρια για να μεταφερθούν στην τουρκική Ελλάδα για να διακινηθούν προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα τεράστιο και σοβαρό πρόβλημα.